Λοιπόν, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Το Pet Show είναι και αυτή την Τετάρτη μαζί σας και σήμερα θα παρουσιάσουμε την εκπομπή μαζί με τον Κάρλος, ναι, για σένα λέω, ο οποίος είναι ένα επάνιελ Μπρετόν. Έτσι δεν είναι? Επάνιελ Μπρετόν. Επάνιελ Μπρετόν, είναι ακριβώς γαλλικό. Ως σκύλο της Βρετάνης τον είδα να αναγράφεται. Ακριβώς. Κάπου θα μας πεις εσύ αναλυτικά τι είναι. Να σε καλωσορίσω λοιπόν στην εκπομπή. Σε ευχαριστούμε που ήρθες από την Τρίπολη. Μάλιστα. Από την Τρίπολη για χάρη μας. Εκτροφέας Επανιέλ Μπρετόν, μιας κυνηγητικής φυλής. Και τα... Τι? Και τα περισσότερα θα μας τα πεις εσύ, έτσι, για την... να ξεκινήσουμε από την ιστορία του Επανιέλ Μπρετόν. Και τα λέμε όλα αναλυτικά. Ωραία. Ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε. Εκτός από τον Κάρλο υπάρχει και ο Κρίς εδώ. Α, ναι, σωστά. Αυτό μου πούνε τώρα ο Νίκος. Σε συνεπήρε ο Κάρλος λέει και δεν παρουσίασε τον Κρίς. Έτσι, να πούμε ότι είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Είναι ο Κρίς ο Φαμαζολάντ, ένας διάσημος σκύλος στην Ευρώπη και στην Ελλάδα φυσικά. Είναι δικιάς μου εκτροφής και ιδιοκτησίας. Ένας σκύλος που το 2013 στη Γενέβη, στην Ελβετία, πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπης. Και η θηλυκιά, η δεύτερη σκύλα, η όρκα ο Φαμαζολάντ, πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπης. Μου είπαν πολλοί ότι αυτό που έκανε στην Παπαδόπουλε ήταν ρεκόρ Γκίνες. Ένας εκτροφέας σε μια διοργάνωση με δύο σκύλους ίδιας φυλής να κατακτήσει το πρωτάθλημα Ευρώπης στη μορφολογία είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο, ίσως και να μην έχει ξανασυμβεί ποτέ. Είναι δύο σκύλοι που τους έχω γεννήσει εγώ και όταν λέω γεννήσει εκτροφικά το λέω γεννήσει, yeah. Δηλαδή είναι, τους έχω εκτρέψει εγώ. Η όρκα δεν την έφερα σήμερα γιατί είναι σε ενδιαφέρουσα. Θα γίνει μαμά μετά από λίγο καιρό για τελευταία φορά, για τρίτη φορά. Μου έχει δώσει εξαίρετους απογόνους με τον Κρίς, με τον πρωταθλητή μου αυτόν. Και στη Γενέβη της Ελβετίας, όπως σας είπα το 2013, με τη βοήθεια της οικογένειάς μου, του γιού μου και της γυναίκας μου, κατορθώσαμε το ακατόρθωτο να νικήσω Γάλλους, Ιταλούς, Σέρβους που συμμετείχαν σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση και να μπορέσω να αναδείξω τον Κρίς και την όρκα Φαμαζολάντ σαν πρωταθλητές Ευρώπης. Mm-hmm. Για μένα ήταν κάτι πολύ ωραίο, ήταν φανταστικό. Συνεχίζω να αγαπάω τα σκυλιά από τότε ως σήμερα, τα δύο επανιέλμου και τον Κρίς και την όρκα. Και τώρα επειδή αυτά σιγά σιγά μεγαλώνουν, έχω τα όνειρά μου πάνε στον επόμενο σκύλο που είναι ο Κάρλος 2. Που ίσως και αυτός επειδή μορφολογικά είναι ένας εξαιρετικός σκύλος και κυνηγετικά μου δείχνει πολύ καλά στοιχεία. Στο μέλλον να είναι ένας ακόμα πρωταθλητής Ευρώπης στα χέρια μου. Θα το δείξει το μέλλον. Αυτά είναι τα φωτογραφίες από το διαγωνισμό που είπες. Ναι, ναι. Εδώ είμαστε εγώ μαζί με το γιο μου. Ο γιος μου κρατάει τον Κρίς, εγώ κρατάω την όρκα. Ο κύριος που στέκεται από πάνω μας είναι ο Κριστιαν Νεϊμάρ Νταουφίν. Είναι ο πρόεδρος του κοινολογικού ομίλου της Γαλλίας, κριτής και εκτροφέας Ντράτχαρ. Δυστυχώς πριν από ένα χρόνο έμαθα ότι πέθανε. Λυπήθηκα πάρα πολύ. Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος και εξαιρετικός κριτής και γνώστης των σκύλων. Αλλά δυστυχώς. Θυμάσαι τι σου είπε όταν αναδείχθηκες νικητής? Δεν έκανε εντύπωση, ας πούμε, που κάποιος. Μου είπε Έλληνα, Έλληνα, σήμερα εσύ είσαι ο πρωταθλητής Ευρώπης. Στα αγγλικά φυσικά με το από αυτό. Μπροστά στους υπόλοιπους, όπως σας είπα, Γάλλους, συμμετέχοντες, Ιταλούς και Σέρβους, που αυτές είναι οι πιο δυνατά κοινολογικά χώρες στην Ευρώπη, στο Επανιέλ Μπρετόν. Οι Γάλλοι, οι Σέρβοι και οι Ιταλοί και οι Έλληνες. Mm. Και μου λέει, Έλληνα, σήμερα είσαι ο πρωταθλητής της Ευρώπης, εσύ θα τα πάρεις όλα σήμερα. Yeah. Για μένα τότε πέταξε στα ουράνια. Ναι. Να πούμε τώρα δύο λόγια έτσι συνοπτικά για την ιστορία της φυλής. Γιατί εγώ μπαίνω λίγο, διαβάζω, προσπαθώ από έγκυρες πηγές να αντλήσω κάποια στοιχεία. Και όπως οι περισσότερες φυλές, διάβασα ότι είναι λίγο δύσκολο να βρούμε τις ακριβές ρίζες, ας πούμε, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησαν. Αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι ξεκίνησαν από την Γαλλία. Από την... Ξεκίνησαν από την Γαλλία, από την περιοχή της Βρετάνης. Εκεί λοιπόν, σε μια αγροτική περιοχή, η οποία ως επιτοπλίστων ήταν πεδιάδα με δύσκολα όμως σημεία, με πολλές, με πολλά βάτα, δηλαδή χρειαζόταν ένα σκύλος για τα πουλιά, το οποίο να μπαίνει μέσα, να τρυπώνει μέσα και να βγάζει τα πουλιά μέσα από τα βάτα. Εκεί έχει εκατομμύρια γελάδες,
η οποία ζυμώνει το έδαφος, βρέχει πάρα πολύ στην Βρετάνη και ζυμώνει το έδαφος και πολλά πουλιά, όπως είναι ας πούμε η μπακάτσα, βρίσκουν εκεί απάγκιο για να ξεχειμονιάσουν, γιατί το καλοκαίρι κινούνται πάνω στη Ρωσία και πάνω. Οπότε χρειαζόταν, επειδή μπαίνουν μέσα σε αυτά τα σφιχτά σημεία, σε αυτούς τους σφιχτούς λόγκους, χρειαζόμασταν σκύλους μικρούς να μπορούν να μπουν μέσα βαθιά και να ξετρυπώσουν με φέρμα τα πουλιά της μπεκάτσας. Το κυνήγι αυτό το κάνανε οι Γάλλοι αγρότες για φαγητό, για να φάνε, δεν το κάνουν για πολυτέλεια. Για χόμπι, ας πούμε. Ναι. Αργότερα, όταν φτιαχτήκαν οι σιδηρόδρομοι και ενώσαν τη Γαλλία με την Αγγλία, πολλοί Άγγλοι ευγενείς, επειδή αγαπούσαν την μπεκάτσα και το κυνήγι της, κινούνταν στην περιοχή της Βρετάνης, με αποτέλεσμα πολλά σκυλιά των Άγγλων, πιο πολύ τα αγγλικά setter, να έρθουν σε διασταύρωση με τα πανιά λουλωτών και να ανεβάσουν τη φυλή, να την κάνουν ακόμα καλύτερη. Mm. Έτσι ξεκίνησε. Σιγά σιγά τώρα έχει, φυσικά υπάρχει σε όλο τον κόσμο, στην Αμερική, σε όλη την Ευρώπη, παντού υπάρχουν πάλι αρβετών. Εγώ συγκεκριμένα έχω δώσει σκυλιά μου στην Αίγυπτο, πάρα πολλά. Έχω δώσει στην Κύπρο. Στην Αίγυπτο? Ναι, ναι. Εκεί με τη ζέστη πώς τα πάμε? Καλά, και εδώ έχουμε με τη ζέστη. Πες, αλλά ειδικά εκεί. Αυτά τα σκυλιά, ένας χαρακτηρισμός για αυτούς τους σκύλους είναι ότι μικρό σώμα, μεγάλη μηχανή. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα με τη ζέστη, ούτε με το κρύο φυσικά. Έχουν πολύ καλή αντίδραση και στη ζέστη και στο κρύο. Μπορούν να κυνηγήσουν, να τρέξουν, να παίξουν, να συντροφεύσουν και στη βόλτα και στο κυνήγι, δηλαδή με 40 βαθμούς. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Αυτή είναι η αναφορά που γίνεται ως σκύλος της Βρετάνης, δηλαδή Brittany Dog το βρήκα τέλος πάντων. Brittany Spaniel. Ναι, στον αμερικανικό νομίζω κοινολογικό. Πώς είναι. Γιατί έχει γίνει αυτός ο διαχωρισμός? Οι Αμερικάνοι έχουν κάνει σε όλες τις φυλές, έχουν δώσει μια δικιά τους ένεση και έχουν κάνει κάποιες διαφορετικές εκτροφές. Αν δούμε το γερμανικό ντόπερμαν και το αμερικάνικο ντόπερμαν, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Βλέπεις ένα λαιμό σαν κύκνου, ας πούμε, στο αμερικάνικο ντόπερμαν. Στο boxer βλέπεις πιο λεπτά χαρακτηριστικά από το γερμανικό boxer. Το αμερικανικό boxer έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το ακίτα είναι αμερικάνικο ακίτα, το γιαπωνέζικο ακίτα. Έτσι λοιπόν και με το επανιέλ Μπρετών, οι Αμερικάνοι, όταν πήραν στα χέρια τους αυτό το σκύλο, επειδή κυνηγάνε σε πεδιάδες με πολύ ψηλά χόρτα, θελήσανε να το ψηλώσουν κατά μερικούς πόντους, έτσι ώστε να τα βλέπουν μέσα στα χόρτα. Mm. Εμείς που κυνηγάμε εδώ στην Ευρώπη, ας πούμε, σε πεδιάδες, είναι πιο χαμηλά σχετικά τα χόρτα και βλάστηση, η βλάστηση, ας πούμε. Εκεί, επειδή είναι πιο ψηλά, θέλει ένα λίγο πιο ψηλό σκυλό. Οπότε φτιάξα ένα σκυλό πιο ψηλό, με κάθε τα πλευρά, για μένα λίγο πιο άσχημο από το πανιέλ Μπρετών της Γαλλίας. Παρ' όλα αυτά είναι ένας πολύ αθλητικός σκύλος, τον ονομάσαν Brittany Spaniel. Η Αμερικανιά, ξέρουμε ότι ναι. Χτυπάει παντού και πολλές φορές θα βρίσκουν Brittany Spaniel, ας πούμε, σαν ονομασία. Πριν μεταβούμε στο χαρακτήρα, έχουμε να πούμε τίποτα άλλο για την ιστορία, κάτι να αναφέρουμε? Για την ιστορία, είναι ένα σκύλος ο οποίος έφυγε από τα χέρια των Γάλλων. Βρίσκεται σε πολλές χώρες. Στην Ευρώπη, κοινολογικά, το είπα και προηγουμένως, οι τέσσερις πιο εξελιγμένες χώρες είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Σερβία και η Ελλάδα. Εμείς έχουμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό καλών σκύλων, όχι μόνο εγώ, προς το υπάρχουν πάρα πολύ καλή εκτροφή στην Ελλάδα, και το καλό είναι το εξής. Τα χαρακτηριστικά των πανιέλ Μπρετών μπορούν να είναι πολύ καλά και στη μορφολογία και στην εργασία. Όλα τα σκυλιά δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Δηλαδή να μπορούν και να εργαστούν πάνω στον τομέα τους που είναι το κυνήγι και στη μορφολογία, να μπορούν να πάρουν και στα δύο χαρακτηρισμό εξαίρετο και να πάρουν, ας πούμε, μια μεγάλη διάκριση. Ενώ σε άλλες φυλές και στις κυνηγητικές βρίσκουμε σκύλους που είναι πολύ καλοί στην εργασία αλλά είναι άσχημοι. Ή βρίσκουμε πολύ όμορφους σκύλους, αγγλικά σέντερ πάρα πολύ όμορφα, τα οποία δεν μπορούν να κυνηγήσουν, ή να δουλέψουν σε αγώνες, ας πούμε.
Εργασιακούς. Δεν είμαστε όλοι για όλες τις δουλειές. Ναι, ναι. Το Μπρετόν ίσως να είναι το μοναδικό σκυλί το οποίο μπορεί να τα κάνει όλα. Σε αυτό που είδα, μου έκανε εντύπωση είναι ότι είναι χαρακτηριστική η παρουσία του Επανιέλ Μπρετόν σε πίνακες του 17ου αιώνα, δεν ξέρω αν κάνω λάθος στη χρονολογία, ή τουλάχιστον με σκύλους που μοιάζουν πάρα πολύ με Επανιέλ Μπρετόν. Άμα κάνει κάποιος μια αναζήτηση στο ίντερνετ, προφανώς τι θες να κατεβείς, να τον κατεβάσω. Ναι, θες να τον πάρω εγώ. Να κατεβείς. Όχι εγώ. Εγώ λέω να τον κρατήσεις. Να τον κρατήσω εδώ. Να μείνουμε μαζί μέχρι το τέλος. Κοίτα να δεις. Όταν υπήρχε καθαρόμη η κοινοφιλία, με λύπη μου το λέω αυτό, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Όταν υπήρχε καθαρόμη κοινοφιλία στην υπόλοιπη Ευρώπη, εμείς είχαμε προβλήματα. Εδώ δεν μπορούσαμε να αναπτύξουμε τους σκύλους. Ήμασταν υπό κάποιο ζυγό και δεν γινόταν να ασχοληθούμε με σκύλους. Εκεί λοιπόν που αναπτύσσανε αναγέννηση μπαρόκ και όλα αυτά, μουσικές, Τσαϊκόφσκι, Μπετόβεν και αυτά, μπορούσαν να αναπτύξουν και την καθαρόμη κοινοφιλία και να κάνουν πίνακες και ζωγραφικής και όλα αυτά. Αν και εμείς είχαμε αυτή τη δυνατότητα, να μην ήμασταν. Δεν περάσαμε δυστυχώς την αναγέννηση, θα ήμασταν πολύ μπροστά. Παρ' όλα αυτά, είμαστε πολύ έξυπνοι, έχουμε πολύ καλό αισθητικό σαν λαός πάνω στους σκύλους, αγαπάμε για μένα τους σκύλους και οι κυνηγοί αγαπάνε τους σκύλους γιατί έχουμε γύρω στους 200.000 κυνηγούς στην Ελλάδα, οι οποίοι αν φανταστείτε ότι έχουν από 2 σκυλιά μέσο όρο καθένας, μιλάμε κοντά στο 500.000 σκύλους, τα αγαπάνε, τα έχουν όλοι με τα τσιπάκια, με τα εμβόλια τους όπως πρέπει και αυτό είναι προς τιμή τους και φυσικά είναι και ένα επιπλέον έσοδο στο κράτος. Mm. Όλοι αυτοί οι σκύλοι θέλουν να φάνε, θέλουν να πιούν, θέλουν να πάνε στον κτηνίατρο, θα πληρώσουμε ΦΠΑ, είναι καλό για μας. Και να γίνεται και αυτό συνειδητοποιημένα, γιατί φυσικά βέβαια δεν υπάρχουν μόνο κυνηγόσκυλα αδέσποτα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά σκυλιά, τα οποία είναι κυνηγόσκυλα και προφανώς, εντάξει, τώρα αν δεν ξέρεις δεν μπορείς να πεις κιόλας, αλλά πιθανότατα δεν είναι καλό στο κυνήγι. Το παρατάνε, τους φέρνει. Να πω ότι δεν συμβαίνει, σίγουρα συμβαίνει. Αλλά δεν συμβαίνει μόνο εκεί. Τα περισσότερα παρόλα αυτά, εγώ επειδή έχω διαβάσει και έχω μελετήσει πολύ την ευγονική σκύλων, είναι κάτι που θέλω να το δεις για μια επόμενη εκπομπή. Κράτα αυτή τη λέξη, ευγονική σκύλων. Θα την αναλύσουμε μετά την εκπομπή. Οι περισσότεροι σκύλοι που βλέπω είναι μεσαίου μεγέθους και πάνω στην Ελλάδα, να κινούνται στο δρόμο. Θεωρώ ότι είναι ένα μίξ γερμανικού, τσομπανόσκυλου, κάτι τέτοιο. Δηλαδή τα περισσότερα, τα 7 στα 10 σκυλιά που βλέπουμε στον δρόμο είναι κάτι άλλο. Έχουν κάτι από γερμανικό. Κάτι από λίγο πιο μεγάλο, ας πούμε. Που σημαίνει ότι φεύγουν από σπίτια, γίνονται ατυχείς ζευγαρώματα. Είναι τα πιο ανθεκτικά στη φύση αυτός ο τύπος. Πιθανότατα μικρό. Εγώ νομίζω ότι. Αρκετά κοκονάκια βλέπω εγώ ή κάτι τέτοιο επίσης. Και να ξέρεις κάτι, ότι δύσκολα θα δεις να αναπαραγάγονται τα κυνηγετικά σκυλιά στο δρόμο. Δεν μπορούν να αναπαραχθούν και ούτε μπορούν να ζήσουν. Ένας κυνηγετικός σκύλος στο δρόμο έχει σύντομο τέλος. Ενώ αυτοί οι σκύλοι, αυτούς που έχουμε και εδώ απ' έξω, που ήρθα και είδα τους σκύλους εδώ απ' έξω, είναι από μεσαίο μέγεθος και πάνω και μπορούν, είναι strong, μπορούν να κρατηθούν δηλαδή έξω στη φύση. Τώρα από εκεί και πέρα βλέπουμε. Εδώ να το τον Britain Spaniel. Αυτό είναι το στην Αμερική. Ένας διαφορετικός σκύλος. Ναι, στο μάτι άλλο κεφάλι. Άλλο κράτημα ουράς. Εδώ αυτή την κόβουν την ουρά. Εμείς το κρατάμε το σκυλί άνουρο. Η Γαλλία και η Ευρώπη. Γεννιέται έτσι δηλαδή, χωρίς ουρά. Στο πρότυπο της φυλής λέει ότι το Επανιέλ Μπρετόν μπορεί να γεννηθεί χωρίς ουρά, άνουρο, με κοντή ουρά, βραχίουρο ή με μακριά ουρά. Επειδή εμείς αυτά τα σκυλιά τα χρησιμοποιούμε και στο κυνήγι, επιθυμούμε να μην έχουν ουρά. Εφόσον βγήκε ο νόμος από το 2012 και μετά που λέει ότι απαγορεύεται να κόψεις, επιλέξαμε να έχουμε σκύλους γεννημένους ή βραχίουρους ή άνουρους. Αυτά, και αυτός έχει γεννηθεί άνουρος ο σκύλος, αυτός όταν θα ζευγαρωθεί με σκύλα άνουρη, θα μας δώσει όλα τα σκυλιά άνουρα. Το πολύ να μας δώσει κάποιο βραχίουρο, δεν μας δώσει με ουρά, γιατί με ουρά δεν μπορούν να κυνηγήσουν τα σκυλιά, γιατί τραυματίζονται.
Αυτό που κάναν στη Βρετάνη οι πρόγονοί τους, που μπαίνουν μέσα στα πυκνά και χτυπάγανε την ουρά και σηκωνόταν ας πούμε τα πουλιά για να κυνηγήσει ο κυνηγός που ήταν απ' έξω, παθάνε πάρα πολλά ατυχήματα, πάρα πολλές μολύνσεις, δεν είναι καλό για αυτά τα σκυλιά. Και επίσης αυτό κάνει καλό γιατί αν έχεις μέσα ένα τέτοιο σκυλό χωρίς ουρά, είναι η χαρά της νοικοκυράς. Δεν χτυπάει ουρά, δεν ρίχνει βάζα. Δεν χτυπάει ουρά, δεν ρίχνει βάζα, δεν κάνει ζημιές. Στο σπίτι έχω γλιτώσει για αρκετούς καφέδες στο παρατσάκ. Ακριβώς. Έτσι για. Βέβαια. Να πούμε δύο λόγια για το χαρακτήρα του. Ναι, ναι. Το Πανιέρ Μπρετόν είναι ένα σκύλος που εγώ τον χαρακτηρίζω σαν, όπως είπα και προηγουμένως, μικρό σώμα, μεγάλη μηχανή. Είναι ένα σκύλος, ο μικρότερος σκύλος φέρμας, ο οποίος όμως είναι πολύ ταχύς. Είναι πόσα πολύ κιλά είναι by the book δηλαδή? Είναι στο πρότυπο τον δίνει από 14 ως 16,5-17 κιλά. Τα θηλυκά δηλαδή στα 14 κιλά, 13-14 κιλά. Και ένας ασθενικός όπως είναι ο Κρίς, ο οποίος είναι 51 πόντους, είναι στα 16-17 κιλά. Είναι ένας σκύλος που δεν μπορείς να τον πας αγκαλιά, να τον πάρεις και να πας βόλτα αγκαλιά. Προς το έτσι, είναι ένας σκύλος που μπορεί να περπατήσει, να διανύσει, να τρέξει μαζί σου με ποδήλατο, με μηχανάκι, με τα πόδια, να κολυμπήσει, μπορεί να κάνει τα πάντα. Ο χαρακτήρας του είναι ένας πάρα πάρα πολύ καλός σκύλος. Θέλει κοινωνικοποίηση όπως όλοι οι υπόλοιποι σκύλοι, είτε είναι pet, είτε είναι φύλακες, είτε είναι κυνηγοί. Θέλει την κοινωνικοποίηση. Η καλή κοινωνικοποίηση θα φέρει με καλό DNA από τους γονείς και τους προπαπούδες. Θα φέρει ένα σκύλο ευχάριστο μέσα στο σπίτι, στην οικογένεια. Ένα σκύλο συνεργάσιμο, ο οποίος θα σου κάνει το κέφι σου και τα αγούστα σου. Θα τον βγάζεις έξω τη βόλτα ή για κυνήγι και θα συμπεριφέρεται πάρα πάρα πολύ ωραία. Εδώ τώρα βλέπω που κυνηγάει, ας πούμε. Είναι το αλφα, είναι το αλφα και το ωμέγα. Και αυτό εδώ που κάνει τώρα εδώ ο σκύλος για να το κάνει, δηλαδή να μυρίσει και να φερμάρει και να, ας πούμε, να βρει το θύραμα, να μας το δείξει. Θέλει κοινωνικοποίηση, θέλει ένα σταθερό χαρακτήρα. Ένας φοβητσιάρης σκύλος δεν μπορεί να συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχουμε πρόβλημα με το χαρακτήρα. Μερικά αρσενικά θέλουν λίγο προσοχή στο χαρακτήρα από την άποψη ότι επειδή είναι μικρό το σώμα και το αίμα είναι μέσα καυτό, φράζει. Θέλει λίγο προσοχή μετά με τους άλλους σκύλους. Να μην τσακωθεί, μην τον μάθεις, ας πούμε, να τσακώνεται. Και αυτό είναι θέμα κοινωνικοποίηση μετά. Ναι, ναι. Όμως. Δεν φοβάται. Εντάξει, τίποτα. Προφανώς όλα τα αρσενικά σκυλιά μεταξύ τους. Όλα έχουν ένα θεματάκι. Ναι. Ένα θεματάκι. Ναι. Σχέση με παιδιά, άλλα κατοικίδια, αν μπορεί να ζήσει διαμέρισμα. Και το λέω αυτό γιατί υποθέτω ότι αν κάποιος θέλει να πάρει έναν τέτοιο, να αποκτήσει ένα τέτοιο σκύλο, πιθανότατα το κίνητρο του να είναι το κυνήγι, οπότε να ξέρει και τι πρέπει να κάνει. Αν όμως κάποιος, ας πούμε, βρει ένα τέτοιο σκύλο σε ένα καταφύγιο και θέλει να τον υιοθετήσει, να πάμε στο άλλο σενάριο. Να. Ζει αυτός ο σκύλος σε διαμέρισμα, έχει ανάγκη σε εξάσκηση, θέλει αυλή, θέλει βόλτες. Το Επανιέλ Μπρετόν για μένα είναι ο σκύλος της πόλης. Δηλαδή, για ένα κυνηγό ή και για κάποιον ο οποίος θέλει ένα σκύλο, όπως λέτε, να τον πάρει από καταφύγιο, είναι ένα σκύλος πολύ καλόβολος. Θέλει βέβαια άσκηση όπως όλοι οι σκύλοι, όμως είναι ένα σκύλος που σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει «πες μου τι θες να κάνω για σένα». Είναι πολύ βασικό αυτό. Δηλαδή, οποιαδήποτε ώρα και στιγμή της ημέρας τον φωνάξεις, του μιλήσεις, θα γυρίσει να σε κοιτάξει και σου μιλάει με τα μάτια. Για μένα δεν έχει κανένα πρόβλημα με παιδιά, αγαπάει πάρα πολύ τα παιδιά. Εμένα ο γιος μου είναι, καλά, είναι μεγάλο παιδί τώρα, είναι 18 χρονών, κοιμούνται μαζί. Δηλαδή στο κρεβάτι, στα πόδια του γιού μου κοιμάται ο σκύλος αυτός. Το βράδυ κοιμάται, το πρωί τον πάω για κοινή και βλέπεις ένα βέλος. Δηλαδή, λες καλά, αυτό κοιμόταν και ροχάλιζε, ας πούμε, και τώρα τρέχει έτσι. Είναι ένας σκύλος που για μένα, όπως σας είπα, μέσα στην πόλη, για μέσα στην πόλη είναι το ιδανικό σκυλί, να το έχεις και να κάνεις και την τρέλα σου για αυτόν που πάει κυνήγι, αλλά και να κάνεις και να έχεις ένα σκύλο pet, κατοικίδιο με τα παιδιά σου, είτε είναι μικρά είτε είναι μεγάλα, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αν υπάρχει δεύτερο σκύλος στο σπίτι μέσα, πάλι δεν έχει κανένα πρόβλημα, απλώς το αφεντικό, όταν έχει πάντα δύο σκύλους, ορίζει τους κανόνες.
Εντάξει, γιατί και αυτός είναι ξύπνιος, είναι διεκδικητικός, σε κοιτάει στα μάτια, θέλει να είναι πρώτος, δηλαδή αν έχεις μια άλλη φιλία, αν έχεις ένα πανιέλ και ας πούμε ένα άλλο σκύλο, το πανιέλ πάντα θα είναι δίπλα σου, θα σε ακολουθεί μες στο σπίτι, όπου πας, θα είσαι από πίσω σου. Είναι δηλαδή άνθρωπο κεντρικό. Άνθρωπος, ναι. Οπότε, όπως και κανένα σκυλί βέβαια και κανένα ζωάνο δεν είναι κανένα σκύλο να τον αφήνουμε παρατημένο κάπου. Ποτέ, αλλά ποτέ. Ειδικά ένα επανέλη Μπρετών, όπως μου το λες, αν είναι ανθρωποκεντρικό, έχει ανάγκη την ανθρώπινη επαφή και παρουσία. Επίσης, είναι ένα σκύλος μουγκός. Δηλαδή, δεν γαβγίζει χωρίς λόγο μέσα στο σπίτι, στο διαμέρισμα, στη βεράντα, αν το βγάλεις. Δηλαδή, εμείς τώρα εκεί στη γειτονιά μας που μένουμε, βλέπεις κάποια στιγμή γίνεται μια συναυλία. Ο δικός μας θα βγει έξω, θα κοιτάξει από τον μπαλκόνι, θα ηρεμεί ήρεμα και καλά. Δεν θα κάνει δηλαδή φασαρία να ξεσηκώσει και τα αφεντικά του και τους γειτονές του χωρίς λόγο. Είναι ένας σκύλος άνθρωπος, ανθρωπάκι. Προφανώς βέβαια παίζει και ρόλο η εξάσκηση ώστε να μην βαριέται ο σκύλος και να εκτονώνεται μετά. Βέβαια, θέλει καθημερινά, είναι ένας σκύλος που κρατιέται για τις ανάγκες του για κάποιες ώρες και για την εκτόνωσή του, αλλά σίγουρα θέλει 2-3 φορές την ημέρα έξω όπως όλα τα σκυλιά. Αλλά είναι ένας σκύλος πολύ καθαρός, από τη φύση του σε αυτά τα πανιέλ πετούν πάρα πολύ καθαρά σκυλιά. Θα δεις ότι κάθε κάτω γλύφεται, να είναι, δηλαδή θέλει να είναι πάντα καθαρός. Και πιστεύω ότι είναι ότι πρέπει για διαμέρισμα. Αν κάποιος κυνηγός θέλει να πάρει ένα σκύλο και να συνδυάσει, να τον έχει με τη γυναίκα του, τα παιδιά του, την οικογένειά του και να κάνει και τη βόλτα του, ας πούμε, για κυνήγι, είναι ότι καλύτερο. Εντάξει, για τρέξιμο είπαμε, αλλά επειδή πολλοί πάνε στο πάρκο και θέλουν να αφήσουν το σκύλο του ελεύθερο να τρέξει. Είναι από τα. Γιατί το έχω ακούσει και άλλες φορές για κυνηγό σκύλο αυτά. Από τα σκύλα που θα τα λύσεις και θα τα χάσεις, ας πούμε. Που θα κινδυνεύουν δηλαδή από την τάση του να τρέξουν. Να βγουν εκτός ή να κινδυνεύσουν. Νομίζω ότι καλό είναι και φρόνιμο όταν έχεις ένα σκύλο ο οποίος ερευνά το χώρο και μπορεί να καλύψει ένα βουνό. Μεγάλες αποστάσεις. Μεγάλες αποστάσεις και εσύ έχεις ένα παρκάκι μικρό και είσαι δίπλα σε μια λεωφορώ. Καλό θα ήταν φρόνιμο να μην τον αφήσει. Καλό θα ήταν να μην λύσει καθόλου το σκύλο. Ό,τι σκύλο να μην το λύσει. Ό,τι σκύλο να έχει, αλλά επειδή αυτό τώρα, ας πούμε, τώρα είναι άνοιξη, ας πούμε, τα πουλιά ζευγαρώνουν. Το πα σε ένα πάρκο και βρίσκει κάτω ένα κοτσιφάκι, κάτι θα το βρει. Μπορεί να το κυνηγήσει. Δηλαδή, μην μα φύγει κάπου και υπάρχει πρόβλημα. Θέλει προσοχή. Με την εκπαίδευση, γενικά, πώς θα πάμε. Είναι εξαιρετικός σκύλος, του δείχνεις μία φορά και τα καταλαβαίνει κατευθείαν. Είναι ένας πολύ έξυπνος σκύλος. Εγώ που ασχολούμαι και με την εκπαίδευση των σκύλων, δεν με έχει προβληματίσει ποτέ το επανιέλ Μπρετών. Φυσικά θέλει και αυτόν τον τρόπο του. Δηλαδή, επειδή παρά είναι καμιά φορά έξυπνο, είναι και λίγο ζηλιάρικο. Πρέπει να ξέρεις πώς θα δουλέψει ένα επανιέλ Μπρετών είτε στη βασική υπαγωγή είτε στο κυνήγι. Δηλαδή δεν θα το βγάλεις με ένα δεύτερο σκυλί να κάνεις μάθημα, θα το κάνεις μόνο του, ατομικά. Γιατί αν δει και κάνεις μάθημα, δηλαδή του βάζεις κάτω και μετά τον αφήσεις και πας να πιέσεις τον άλλο σκύλο να δουλέψεις και αυτό του ζητάς να κάνει κάτι, μπορεί να σου σηκωθεί γιατί σου λέει τώρα με παράτησε και πήγε στον άλλον. Έχει μια ζηλιά μέσα του. Θέλει λίγο προσοχή σε αυτό. Αλλά τα αποτελέσματα είναι θεαματικά και μας δίνει πάντα χαρές. Εγώ δεν έχω κανένα παράπονο από αυτή τη φυλή, την αγαπάω και θα ασχολούμαι μαζί της για πολλά χρόνια ακόμα. Για την περιποίηση, για το τρίχωμα και τα λοιπά. Για την περιποίηση, πολύ καλή ερώτηση, γιατί νομίζουν μερικοί ότι ο κυνηγετικός σκύλος δεν θέλει περιποίηση. Και αυτοί που δεν πάνε για κυνήγι και κάποιοι κυνηγοί. Αυτός ο σκύλος, Κρίς, έλα πάνω. Έχουμε λοιπόν αυτό το σκύλο. Ένα σκύλος που έχει πάει ένα ολοήμερο κυνήγι ή μια βόλτα στο πάρκο, μια βροχερή μέρα ή μια άνοιξη που τώρα υπάρχουν άγανα, υπάρχουν δηλαδή κάποια χορτάρια τα οποία είναι κακά, μπορεί να κολλήσει στο σκύλο εδώ, μπορεί να κολλήσει εδώ κάτω από τα πόδια, εδώ στις μασχάλες, μπορεί να πάρει οτιδήποτε εδώ μέσα και αυτά θέλουν προσοχή. Αν πάρει ας πούμε ένα άγανο, μπορεί να προχωρήσει μέσα και να φτάσει μέχρι την καρδιά. Εκεί θα το χάσουμε το σκύλο.
Φοβερό αυτό. Και κάποιος που όμως, δεν ξέρει μπορεί να μην έχει ιδέα τι. Δηλαδή, γινώντας ο σκύλος αυτό στο σπίτι το βράδυ, πάει βόλτα γύρω στις 10 η ώρα μέχρι τις 11.30. Κάνω αυτό. Το σηκώνω. Κάνεις έναν έλεγχο, να δεις. Έλεγχο, τον ψάχνω, τον χτενίζω, καθαρίζω, βλέπω ότι δεν έχει τίποτα και ακόμα και εδώ μέσα πρέπει να είναι καθαρά και να είναι και κουρεμένα καλύτερα. Εδώ δηλαδή, έχεις δει κάποια σκυλιά που εδώ μαζεύουν ας πούμε τρίχα. Εδώ είναι πολύ εύκολο να περάσει, να κάνει ένα συρίγγιο, έτσι λέγεται, και πάλι να φτάσει το ένα άγανο ξερό, να χάσουμε ένα σκύλο δηλαδή, γιατί δεν θα το δούμε στην αρχή. Στην αρχή δεν θα φανεί. Μετά σιγά σιγά θα δεις το σκύλο ότι θα πέφτει, θα λες τι έγινε, δεν ξέρω και αυτά. Και αυτό απαιτεί, ο έλεγχος απαιτεί ακριβώς 30 δευτερόλεπτα. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Το βλέπεις, τσεκάρεις. Είναι απαραίτητο να γίνει. Και τα αυτιά επίσης. Τα αυτιά εδώ στο πανιέλ Μπρετών είναι καλό να είναι κουρεμένα από τη μέσα πλευρά. Γιατί πολλές φορές μπορεί πάλι να πάρει κάποιο αγκαθάκι κάτι και να πάει μέσα. Σωστά. Έχουν τρυπήσει τύμπανα, έχουν γίνει ζημιές. Σε αυτά, στα κόκκινα σπάνιελ, στα αγγλικά σέτερ. Δηλαδή θέλουν προσοχή. Το τρίχωμα σε αυτές τις περιοχές του σκυλού είναι πολύ και θέλει λίγο αρέωμα. Mm-hmm. Επίσης για τις εκθέσεις μορφολογίας που δεν είπαμε και τίποτα για τις εκθέσεις είπαμε να πούμε για τις εκθέσεις. Πες μας δύο λόγια. Εκεί πάλι ο σκύλος μπορεί να γκρουμαριστεί, δηλαδή να φτιάξουμε ένα σκύλο ο οποίος να είναι ας πούμε να το φτιάξουμε και να γράφεται στο τετράγωνο, έτσι να το βάλω, έτσι να το δουν, όχι έτσι μάλλον. Είναι μαθημένος από στήσιμο. Ναι βέβαια. Εδώ να είναι και γραμμένο στο τετράγωνο, να είναι όμορφος κουρεμένος ο λαιμός του, μπροστά το στήθος του, τα ποδαράκια του. Δηλαδή πρέπει ο σκύλος όταν θα στείνεται απέναντι στον κριτή να δείχνει μια πολύ ωραία εικόνα. Τα επανιέλ Μπρετών λοιπόν έχουν περιθώρια βελτίωσης στο τρίχωμα, θα πρέπει να πλέονται συχνά. Υπάρχουν groomers πάρα πολύ καλοί, έχω εγώ ας πούμε όταν πάω στις εκθέσεις, γιατί πάω στο παγκόσμιο κάθε χρόνο και στο πανευρωπαϊκό. Θα το πάω στον groomer, στον επαγγελματία και θα ζητήσω να μου το φτιάξει γιατί το χέρι είναι το διαφορετικό, ναι ακριβώς και ο σκύλος θα παρουσιαστεί όπως πρέπει ας πούμε. Και έτσι έχει καταφέρει και έχει πάρει πάρα πολλές διακρίσεις. Πέρσι ήταν στο παγκόσμιο τέταρτο στη Ρωσία που είχαμε πάει. Είχαμε ένα θέμα εκεί γιατί έβγαλε πρώτο ένα ιταλικό σκυλί και ο κριτής ήταν Ιταλός. Οι Ιταλοί είναι μεταξύ τους λίγο. Α, ήταν αισθημένο δηλαδή. Ψήλο, να μην το πω. Εντάξει. Και φέτος θα πάμε πάλι στο παγκόσμιο στη Γερμανία, το Νοέμβρη. Πιστεύω να πάμε καλά. Θα δούμε τι θα γίνει. Και θα είναι όπως είπαμε εκεί, θα γκρουμαριστεί πάλι ο σκύλος τότε εκείνη την εποχή. Και σιγά σιγά θα ετοιμάζουμε και τον Κάρλο, τον μικρούλι εδώ. Ο οποίος είναι τρίχρωμος. Προς το παρόν, ο Κάρλος, γι' αυτό ποια είναι τα χρώματα. Βάση προτύπου. Το πιο αναγνωρισμένο χρώμα είναι το λευκό πορτοκαλί. Όταν γίνεται μια έκθεση μορφολογίας, αν δούμε τον κατάλογο, γράφει «Επανιέλ Μπρετών, λευκά πορτοκαλί, λοιπά χρώματα». Δηλαδή, τα λευκά πορτοκαλί σκυλιά παίζουν μόνα τους στην έκθεση, στο show και τα υπόλοιπα χρώματα παίζουν όλα μαζί. Τα υπόλοιπα χρώματα είναι το λευκό μαύρο, το ασπρόμαυρο δηλαδή, είναι το τρίχρωμο, είναι το λευκό σκοτί, αυτά. Και εκεί δηλαδή οι πιο πολλοί σε αριθμό σκύλι συνήθως είναι το λευκό μαύρο και το τρίχρωμο. Συνήθως περισσότερο τα λευκά μαύρα. Τι γίνεται τώρα. Τα λοιπά χρώματα με τα λευκά πορτοκαλί μπορούν να ζευγαρωθούν μεταξύ τους. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Στην έκθεση όμως παίζουν σε διαφορετικές κατηγορίες και παίρνουν, ας πούμε, στην κατηγορία λοιπά χρώματα βγαίνει ο πρώτος εξαίρετος και παίρνει και το σε-α-σε, δηλαδή το πιστοποιητικό, ας πούμε, της ημέρας ότι ο σκύλος βγήκε καλύτερος στην κατηγορία του. Και μετά παίζουν για το μεγάλο πιστοποιητικό που λέγεται Κασίμπ. Άμα θες κάποια στιγμή τα αναλύουμε και αυτά, ας πούμε, της έκθεσης. Όπου εκεί παίζει ο καλύτερος από τα λοιπά χρώματα και ο καλύτερος από τα λευκά πορτοκαλί και βγάζουν το κορυφαίο σκύλο της ημέρας. Όσο πάμε για το ζευγάρι μου δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Μπορούν να ζευγαριστούν μεταξύ τους.
Έχει βγει και ένας οδηγός πίνακας από το γαλλικό κλαμπ. Όταν ζευγαρώνεις κάποιο χρώμα με κάποιο άλλο χρώμα, τι περίπου χρώματα θα βγάλει. Mm-hmm. Αλλά είναι με ένα κατεβατό. Υποθέτω βέβαια ότι όσοι ασχολούνται με το κυνήγι διαφέρονται περισσότερο για το κυνήγι. Για το κυνήγι να έχει ικανότητα ο σκύλος στο, στο κυνήγι. Και εκεί προφανώς παίζει ρόλο και η δουλειά που κάνει ο εκτροφέας. Ακριβώς. Γιατί αν ο εκτροφέας δεν έχει καλά σκυλιά, θα τα πάρει κάποιος για να κυνηγήσει, δεν θα του κάνουν. Ακριβώς. Και θα καταλήξουν στον δρόμο. Το αναφέρω απλά επειδή. Όχι, δεν καταλήγουν πάντα στον δρόμο. Συνήθως. Γίνεται το εξής. Μπορεί να. Αναφέρω επειδή είμαι λίγο ευαίσθητος σε αυτά τα θέματα και επειδή και στην περιοχή που μένω εγώ έχω δει πολύ κυνηγό. Όχι μόνο επανειδή Μπρετών βέβαια. Έτσι, αλλά αρκετά κυνηγόσκυλα. Όχι μόνο κυνηγόσκυλα το ξαναλέω. Mm-hmm. Έτσι, είναι ένα θέμα και αυτό και όποιος θέλει να πάρει ένα σκύλο οποιασδήποτε φυλής, αν δεν θέλει να πάρει ένα ημίαιμο. Αν θέλει να πάρει έναν σκύλο, να προσπαθήσει να βρει έναν καλό εκτροφέα. Αυτό είναι το μήνυμα. Ο καλός εκτροφέας γίνεται με τη δουλειά, με το διάβασμα, και με τον γραμματισμό το και με τα χρόνια. Όσο περισσότερο ασχολείσαι και όσο περισσότερα χρόνια περνάνε, διαλέγεις πιο σωστά τους γεννήτωρές σου για να δώσεις ακόμα καλύτερους σκύλους. Εγώ για να καταλήξω στον Chris, είχα και τον πατέρα του, τον οποίο τον είχα αγοράσει σε μια υπερβολική τιμή, δεν θέλω να την πω εδώ στην τηλεόραση. Ο πατέρας του λεγόταν Κάρλος, ήταν και αυτός ένας πολύ μεγάλος σκύλος, ήταν πρωταθλητής Ελλάδος, με συμμετοχή στο εξωτερικό, σε Γαλλία, Ισπανία, με πάρα πολλές διακρίσεις. Αυτός λοιπόν ο σκύλος πρωταθλητής μου έδωσε αυτόν τον πρωταθλητή και αυτός ο πρωταθλητής μου είχε δώσει μέχρι στιγμής κοντά στους 10 πρωταθλητές. Τι σημαίνει αυτό? Και εγώ βελτιώνομαι και με καλό DNA που έχω, ξέρω ότι θα βγάλω ακόμα καλύτερους σκύλους. Έλα, Chris. Θέλει να ξεκινάς από, όχι από το μηδέν. Όταν εκτρέφεις, θέλει να ξεκινάς με άριστα το 10 στο 5, 6, 7 και σιγά σιγά να ανεβαίνεις. Αν ξεκινήσεις από το 0, θα φτάσεις στο 5. Mm. Δηλαδή δεν μπορεί, ή ένας που θα πάρει ένα σκυλάκι, θα έρθει σε μένα να πάρει ένα σκυλί, θα πάρει ένα σκύλο να τον πάει για κυνήγι, να τον πάει στη μορφολογία και ξέρει ότι δεν είναι στο μηδέν, είναι κοντά στην κορυφή. Δηλαδή μπορεί να μην βγει το top σκυλί, προς το, γιατί αυτό είναι και θέμα τύχης σε μια γέννα, αλλά σίγουρα θα είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Αυτό πρέπει να κάνουν και οι Έλληνες κυνηγοί και όσοι θέλουν να πάρουν ένα σκυλάκι καθαρόμο, δηλαδή ασχολούνται με την καθαρόμη κοινοφιλία, και απευθύνονται σε έναν εκτροφέα, θα πρέπει να βλέπουν τους γονείς, θα πρέπει να βλέπουν το χαρακτήρα τους. Αν έχουν εργασιακό πρότυπο, να τα δουν και στην εργασία, είτε αυτά λέγονται ας πούμε σκύλοι φύλαξης, γερμανικά, ροτβάιλερ, ντόπερμαν, πρέπει να κάνουν κάποια πράγματα. Να είναι φύλακες, γιατί ο άλλος όταν θέλει ένα όμορφο ντόπερμαν και φύλακα να το δει, ας πούμε. Δηλαδή καυγίζει ή δεν κάνει τίποτα. Όπως και αυτόν τον σκύλο θα πρέπει να τον δει λίγο τι κάνει. Δηλαδή έχει διάθεση να κυνηγήσει ή ένα σκύλος που ψάχνει να βρει μια σκιά και σου λέει άστο τώρα σήμερα δεν μ' αρέσει, δεν θα κυνηγήσω. Είναι το καλό DNA και η πείρα στον εκτροφέα σιγά σιγά σε κάνει να έχεις πολύ πολύ καλά αποτελέσματα. Μετά θέλουμε και καλούς ιδιοκτήτες. Και αυτό είναι βασικό. Έτσι, σε όλες τις φυλές θέλουμε έναν ιδιοκτήτη καλό να αγαπάει το σκυλί, να το σέβεται, να το προσέχει, να ασχολείται μαζί του, να χαλάσει και κάποια χρήματα για την εκπαίδευσή του, για την καθημερινότητά του, για όλα τα πράγματα. Γιατί ο σκύλος είναι. Θέλει και αυτός κάποια χρήματα το μήνα. Δεν μπορούμε με τον αέρα να έχουμε ένα σκύλο. Σε μένα το λες. Εσύ που έχεις δύο, το ξέρεις. Εγώ μπορώ να δω, πληρώνεις διπλούν. Αλλά το αξίζουν και με τον παραπάνω. Βέβαια. Καταρχήν αυτό που κάνεις τώρα είναι ψυχοθεραπεία. Δεν 100%. Αυτό που κάνεις τώρα δεν πρόκειται να τσακωθείς με άνθρωπο. Δηλαδή ο σκύλος σου δίνει μια θετική ενέργεια και σε βοηθάει να είσαι ήρεμος, να είσαι cool και να γενικά τα ζωάκια συμβάλλουν πολύ. Ναι, και βλέπω, το βλέπεις και στην καθημερινότητα σου ανθρώπους στη γειτονιά σου. Δες έναν άνθρωπο που έχει σκύλο, πώς ξεκινάει η μέρα του, βγαίνει το πρωί με το σκύλο βόλτα. Γεια σας, καλημέρα. Και γελάει. Mm-hmm. Βλέπεις και έναν άλλον που δεν έχει σκύλο, ξέρω εγώ, δεν λέω για όλους, προς Θεού, και είναι κατσούφης, όλα του φταίνε, γι' αυτό, εκείνο το άλλο.
Έχει διαφορά. Ο σκύλος βοηθάει. Αυτό και που βλέπω εγώ και το έχω ξαναπεί νομίζω είναι ότι μιλάω πολύ πιο εύκολα σε ακριβώς. Κάποιον που έχει σκύλο. Να. Ενώ σε κάποιον που δεν έχει σκύλο μπορεί να μην πούμε ούτε γεια στον δρόμο. Θα φυσικά. Μιλήσει, γιατί αν του μιλήσω λόγος. Θα με περάσει και τρελό. Θα μου πει τι, για ποιο λόγο μου λέει αυτό τώρα, πού βρέθηκε να με ψάχνετε. Ενώ βοηθάει πολύ ο σκύλος. Και το κακό είναι ότι μπορεί να έχει και πρόβλημα σου. Λέει αυτό και να μου μιλάει. Ναι, ναι. Θέλαμε να μου κάνει κάτι, να, το κακό μου, ας πούμε. Έχουμε καταντήσει να μην μιλάμε πλέον στο. Ναι. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Νομίζω ότι είπαμε πολύ όμορφα πράγματα. Είμαι στη διάθεσή σας. Να χαίρεσαι τα σκυλάκια σου, να συνεχίσεις καλή δουλειά και πάνω απ' όλα με αγάπη, έτσι. Και αγάπη οι τίτλοι θα έρθουν. Οι τίτλοι είναι το τελευταίο. Πρώτα μας αρέσει η καθαρόμη κοινοφιλία, η καλή εκτροφή, τα καλά σκυλιά, οι καλοί χαρακτήρες, οι καλοί άνθρωποι, γιατί όταν έχεις καλά σκυλιά έρχονται τα παίρνουν και κάποιοι καλοί άνθρωποι και συναναστρέψουμε καλούς ανθρώπους και είναι πάρα πάρα πολύ βασικό αυτό. Εγώ μέσα από την κοινοφιλία έχω γνωρίσει εξαιρετικούς ανθρώπους. Ευχαριστώ τον Θεό που έφτασα να γνωρίσω τόσο καλούς ανθρώπους, αξιόλογους, που και αυτοί είχαν ό,τι είχα εγώ, δηλαδή αγαπούσαν τους σκύλους. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ βασικό για μένα. Και επίσης θα ήθελα αν κάποια στιγμή στο μέλλον να σου κάνω μια πρόταση, να έκανες μια εκπομπή, στο προτείνω τώρα, όταν είσαι έτοιμος μου το λες. Μου το προτείνεις δούμε στον αέρα και να με δεσμεύσεις. Ακριβώς. Ξέρω τι κάνω. Να γνωρίσουμε τους κυνηγετικούς σκύλους όλων των φυλών. Δηλαδή να κάνουμε μια εκπομπή για την εκπαίδευση σκύλων. Κυνηγετικών σκύλων. Έλα Κρίς, έλα αγάπη μου, έλα. Αυτό που λέγαμε για την επιβεβαίωση της θέσης του. Ακριβώς. Να κάνουμε μια ωραία εκπομπή εκτός στούντιο. Και θα είναι πάρα πολύ ωραίο εγώ νομίζω. Όντως. Άμα θέλεις, όταν είσαι έτοιμος. Θα το δούμε. Δεν δεσμεύομαι, ότι θα το σκεφτώ. Δεν θέλω να το ακούω, δεσμεύομαι ότι θα το σκεφτώ. Ακριβώς, εντάξει, έγινα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ και εσένα και τα υπέροχα σκυλάκια σου. Μην φύγεις ακόμα. Α, δεν φύγω. Κάτσε να δούμε ένα βίντεο. Έγινε, ωραία. Και θα φύγεις μετά. Πάμε να δούμε το βίντεο. Λοιπόν, να καλωσορίσω και τον συνεπώνυμο του Γιάννη, έτσι, καλησπέρα, Γιώργο εμένα. Παπαδόπουλο. Είσαι υπεύθυνος της εταιρείας Δορκάς, μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα. Και πάντα έχω ένα θέμα με τους τίτλους. Και έχω πάντα την ανησυχία μου, πως έχω κάνει λάθος την παρουσίαση. Δορκάς, θα γνωρίζεις, είναι το αρχαίο όνομα του ελαφιού. Σωστά. Ωραία. Λοιπόν. Και βέβαια τώρα δεν έχουμε ελάφι εδώ, έχουμε ακόμα τον πανέμορφο φίλο μας τον Κάρλος, ο οποίος θα μεγαλώσει, ήδη από τώρα αφού είναι κουταβάκι θα τρέχει πολύ και θα καταναλώνει ενέργεια, αλλά όταν μεγαλώσει ακριβώς επειδή είναι κυνηγόσκυλο θα χρειάζεται προφανώς τροφή, σε πολύ θρεπτική τροφή να το πω έτσι, θρεπτικής αξίας τροφή για να μπορεί να τα πηγαίνει καλά στο κυνήγι και όχι μόνο. Ισχύει αυτό? Ισχύει απόλυτα. Ένας σκύλος, επειδή
Καταναλώνει πάρα πολύ ενέργεια σε οποιαδήποτε ενέργεια και αν κάνει, σε οποιαδήποτε κίνηση. Μπορεί εμείς να νομίζουμε ότι ένα σκύλο κάθεται, αλλά να, ιδιαίτερα σε κάποιους σκύλους οι οποίοι είναι και ειδικοί φίλοι για το κυνήγι, χρειάζονται τροφές που είναι υψηλές σε θρεπτική αξία, που έχουν υψηλές πρωτεΐνες που για να τους βοηθούν να έχουν την απαραίτητη ενέργεια για να έχουν ένα κυνήγι, μια κυνηγητική εξόρμηση και να μην έχουν πρόβλημα ούτε για το κυνήγι, ούτε για τους ίδιους, ούτε για την υγεία του σκύλου μας. Γενικότερα προτείνονται τροφές σε ξηρά τροφή. Μετά από πολλές έρευνες που έχουν γίνει και παγκοσμίως και στην Ελλάδα από τα πανεπιστήμια μας, την Ιατρική Σχολή στη Θεσσαλονίκη, έχει αποδειχθεί ότι η πιο ολοκληρωμένη τροφή για ένα σκύλο είναι η ξηρά τροφή. Αυτό πηγάζει επειδή έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ ξηρές τροφές μέσα στα χρόνια. Είναι η πιο εύκολη τροφή που μπορείς να δώσεις στο σκύλο σου, σχετικά οικονομικότερη λύση, και είναι και υψηλότερη διατροφικά, θρεπτικά για το σκύλο μας. Γιατί οι προδιαγραφές τους σου δίνει μέσα σε μια ξηρά τροφή, μπορείς να πάρει ο σκύλος ό,τι πρωτεΐνη χρειάζεται, ό,τι υδατάνθρακα, ό,τι βιταμίνες, ούτως ώστε να έχει σωστή υγεία, να είναι σωστό το τρίχωμά του, να του δίνει μακροζωία, να του δίνει καλή υγεία, στην οδοντική υγεία, να τον καλύπτει σε όλα τα επίπεδα. Ισχύει το ότι πληρώνεις, παίρνεις. Ισχύει το ότι πληρώνεις, παίρνεις. Ειδικά στην εταιρεία μας αυτό το έχουμε καταλάβει και έχουμε τα τελευταία χρόνια τις νέες γενιάς τροφές, ξηρές τροφές, οι οποίες είναι ολιστική διατροφή ονομάζονται. Αυτές, η δική μας εταιρεία, μέσα από την εμπειρία της, έχουμε κάποιες αντιπροσωπείες ολιστικής διατροφής, όπως είναι η Earthbone και η ProPack. Είμαστε αποκλειστικοί αντιπρόσωποι στην Ελλάδα. Είναι τροφές που παρασκευάζονται μόνο από προϊόντα, να το πω απλά, μόνο τα κρέατα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της είναι το κρέας που πας εσύ να πάρεις από τον κρεοπόλη. Δεν υπάρχουν υποπροϊόντα, δεν υπάρχουν κόκαλα, δεν υπάρχουν τίποτα άλλο. Και επίσης παίρνουν όλα τα υπόλοιπα συστατικά που χρειάζονται από φρούτα και λαχανικά. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, επειδή υπάρχουν και νέες τεχνολογίες που κατασκευάζονται αυτές τις τροφές, ούτως ώστε να φυλακίζουν όλα αυτά τα θρεπτικά συστατικά και να μην χάνονται από τη βράση και όλα αυτά, έχουν ένα υψηλότερο κόστος. Αλλά κατεβάζει πολύ τη δοσολογία που χρειάζεται ο σκύλος, λόγω του ότι είναι πολύ καθαρά τα συστατικά που υπάρχουν μέσα. Κατεβάζει πάρα πολύ τον όγκο που χρειάζεται, την ποσότητα που χρειάζεται ένα σκύλος για να τραφεί μια ημέρα. Δηλαδή, μπορεί σαν αρχικό κόστος το σακί να το πάρεις σε αξία 50, 60, 70 ευρώ. Αλλά σε ημερήσιο κόστος ένα κόστος της τάξης για έναν τέτοιο σκύλο της τάξης του ενός, ένα 20 ευρώ την ημέρα. Δηλαδή δεν είναι κάτι απαγορευτικό. Ωραία, Γιώργος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι πολύ χαρακτηριστικός. Να είστε καλά. Θα τα πούμε και άλλη φορά, γιατί η διατροφή είναι ένα ιδιαίτερο θέμα που χρειάζεται συζήτηση και ανάλυση. Βεβαίως. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε ένα μικρό βίντεο για να υποδεχθούμε την Αναστασία με τα φιλοζωικά και όχι μόνο θέματα της ημέρας. The Brittany. It's striking, it's regal. And it's one of the most happy-go-lucky hunting dogs. The Brittany became a very popular hunting dog because they have just this winning personality.
And if you like to be the boss, get a Brittany. I love you. This dog is basically hardwired to obey you. I love him. Thank you, girl. This dog wants a please. It's not what you would consider to be a watchdog. It's probably a dog that if somebody broke into your house, would hold a flashlight. So where do they come from? Well, it's unclear. These four-legged friends first show up in 17th century artwork. The Brittany Spaniel is thought to be named for their origins in the Brittany province of France. And it's believed that the French crossbred their Spaniels with English setters, and the English crossed them with English pointers. Whatever the case, a great dog developed. And the Brittany is still evolving, or at least its name is. In 1982, the American Kennel Club dropped the Spaniel in its name, saying the dog's behavior was more like a hunting pointer than a spaniel retriever. So today, it's just called a Brittany. The aristocratic look of the Brittany is one of the most appealing features of the dog. The coat is soft, feathered, and fairly short. Coat colors most often found are orange and white, liver and white, or roan patterned. But it's the Brittany's special nose which makes this dog a hunting machine. Large, wide, and well opened to allow deep breathing for intense stamina and scenting. Imagine having 25 times more smelling ability than you do now. Well, that's how sharp the Brittany scent receptors are. And a Brittany, depending on the terrain, can smell a group of birds as far away as 75 yards. And the medium size of its strong, sturdy body is another plus. The Brittany is a really nice-sized dog. It's great for the person who wants a dog who is not too big, not too small. And it's one of the few dogs born with an already docked tail. The Brittany, one of the most popular pointers, is no doubt a first-rate hunter. In fact, this breed has won more dual championship awards than any other breed. The Brittany is happiest out running in the field, so apartment living might not be the best choice. They probably need about an hour of exercise a day. They really would do best if you had a house with a yard. And because these dogs are super smart and love to please, training is no sweat. Brittany's are very easy to train. That's why they're used in the trials, because they're so obedient. Down, down, roll, roll. The Brittany is a healthy dog, usually living about 12 years, but watch their ears. They're long and need to stay clean. They have the beautiful long floppy ears, which means that they do tend to be prone to ear infections. Grooming is not too tough. They're not hard to groom at all, actually. Mm-hmm. In the household, just a light combing and brushing, even once a week, we'll get by. Yep, the Brittany makes a great... Λοιπόν, είναι ένα εξαιρετικό family dog προφανώς ήθελα να πούμε, αλλά ο Νίκος μας έφαγε το βίντεο στον πάρα αέρα. Πολύ ωραία, πάρα πολύ. Γεια σας, Αναστασία, τι, γεια σας, λοιπόν, τι έχουμε καλησπέρα. Να δούμε σήμερα. Πάμε Hollywood, τι λες. Okay, δεν πάμε. Πάμε, πάμε. Λοιπόν, George Clooney και Amal Alamuddin, το είπα σωστά, ευτυχώς. Το ζεύγος λοιπόν Clooney που μας έχει συνηθίσει έτσι στις φιλοζωικές σου δράσεις. Από ό,τι ξέρουμε έχει και, όπως βλέπουμε και στις οθόνες μας, δύο σκυλάκια τα οποία έχει υιοθετήσει από καταφύγιο ζώων. Αυτή τη φορά έδωσε 10.000 δολάρια σε κέντρο εγκαταλελειμμένων σκύλων στο Λος Άντζελες. Μας αρέσει να βλέπουμε τέτοιες δράσεις. Και μπράβο τους. Και μπράβο τους. Και όχι μόνο τη Ριάννα με τις γούνες της που έχει γίνει ένας χαμός, δεν ξέρω αν τα έχεις δει τώρα, τα κοτσομπολίστηκα στο διαδίκτυο. Όχι. Με τη... Η Ριάννα λοιπόν κυκλοφορεί με αληθινές γούνες. Οπότε καταλαβαίνεις ακριβώς ότι έχουν σηκωθεί όχι μόνο φιλοζωικές ευτυχώς και κοινοί άνθρωποι, πολίτες σαν και εμάς, και είναι ενάντια σε αυτές τις δράσεις. Πάμε λοιπόν στα καλά. Μπράβο στο ζεύγος, ελπίζουμε να συνεχίσει να υιοθετεί και να βοηθάει αδέσποτα ζώα και ζώα που έχουν ανάγκη. Είναι πολύ σημαντικό. Και σε όποιον λέει ότι εντάξει, έχουν λεφτά και τα δίνουν, είναι σημαντικό. Όμως, όχι, μπράβο όμως, που έχουν λεφτά. Ειδικά όποιος έχει να μπορεί να δίνει, αφού έχει την ευκαιρία να το κάνει. Ακριβώς. Γιατί υπάρχουν και άλλοι προφανώς που έχουν και δεν τους ενδιαφέρει. Και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή περιμένουν και δύο παιδάκια. Ο George Clooney με την Amal, που σημαίνει ότι έχουν έξοδα οι άνθρωποι. Αλλά παρόλα αυτά έχουν στο μυαλό τους να φροντίσουν ζώα που το έχουν ανάγκη. Πολύ σημαντική κίνηση. Πάμε λοιπόν τώρα σε ένα βίντεο που έχει γίνει viral, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Με μία γάτα ζογκλέρ, η οποία ισορροπεί στα χέρια της τράπουλες, ζάρια, στα πόδια της. Ναι. Κοίταξε να δεις εδώ το βίντεο. Με πόσο ωραία τα ισορροπεί και δεν κουνιέται καθόλου. Δηλαδή είναι λες και το κάνει αυτό καθημερινά. Λες και έχει γεννηθεί για αυτό το πράγμα. Κοίτα εδώ η τράπουλα. Εντάξει, μιλάμε. Ακούμε μάλλον και τα γέλια απ' έξω, οπότε σημαίνει ότι θα αρέσει και σε εσάς αυτό το βίντεο.
Αυτό λοιπόν μπορείτε να το βρείτε. Είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ξέρω αν το θυμάστε, με κάτι αντίστοιχο που είχαμε δείξει, ότι υπάρχουν πολλά τέτοια στο διαδίκτυο, αλλά αυτή η γάτα πραγματικά νομίζω είναι γεννημένη για αυτό το πράγμα και μπράβο και στην ίδια και στους εκπαιδευτές της φυσικά. Βασικά και έχει λιώσει τώρα, αλλά εντάξει. Καταρχάς την είδες πως καθόταν. Είχε λιώσει στο έκλεισε απλώς το κρεβάτι και απλά θα κρατούσε. Δεν είναι ότι πιεζόταν και ιδιαίτερα. Εντυπωσιακό όμως σαν εικόνα. Εντυπωσιακό, ακριβώς. Χαίρομαι που σε εντυπωσίασαμε ένα βίντεο επιτέλους. Πάμε λοιπόν τώρα στο Σουρινάμ, στο μακρινό Σουρινάμ της Νότιας Αμερικής, όπου ανακαλύφθηκαν 46 νέα είδη ζώων. Θα τα δούμε και στις και σε φωτογραφίες, να βλέπουμε εδώ. Είσαι σίγουρο ότι το Σουρινάμ είναι στη Νότια Αμερική? Είμαι σίγουρη. Μπορείς να μπεις και να το ψάξεις μετά την εκπομπή. Ανακαλύφθηκαν λοιπόν 46 νέα είδη ζώων σε ένα πρόγραμμα από την οργάνωση Conservation International σε συνεργασία με αυτόχθονες και φοιτητές. Να πούμε ότι το 2014 είχαν ανακαλυφθεί 24 νέα είδη ζώων. Πολύ θετικό αυτό για το πλανήτη μας, για την Πανίδα, Χλωρίδα, γιατί μπορεί να εξαφανίζονται πολλά ζώα, όμως έχουμε και άλλα να εξαφανίσουμε. Είναι καλό, όχι να εξαφανίσουμε, είναι καλό να βλέπουμε ότι υπάρχει ευτυχώς ζωή στον πλανήτη μας και δεν σταματάμε εδώ. Σίγουρα αυτά, υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά είδη και υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές, ευτυχώς, που μένουν ακόμα ανεξερεύνητες. Ελπίζουμε τώρα που και αρχίζουν να και μην εξερευνούνται. Να μην εξερευνηθούν ποτέ. Ακριβώς και κάποιες από αυτές τις περιοχές, γιατί γράφει και όλες ότι είναι περιοχές που δεν έχουν εξερευνηθεί στο παρελθόν προφανώς για να μην έχουν ανακαλυφθεί αυτά τα ζώα. Ελπίζουμε τώρα που έχει πάει αυτή η ομάδα και έχει ανακαλύψει αυτά τα ζώα να μην μιλάμε μετά από χρόνια και λέμε ότι το συγκεκριμένο ζώο είναι υπό εξαφάνιση. Και αυτό, γιατί είναι πάρα πολλά δυστυχώς. Και πάμε να κλείσουμε λοιπόν. Θα κλείσουμε γενικά την εκπομπή, γιατί είναι πολύ μεγάλο το βίντεο αυτό. Με ένα βίντεο από τον γνωστό YouTuber, θα το διαβάσω, με συγχωρείτε, Ρεμί Γκαγιά, ο οποίος βγαίνει γενικά στους δρόμους και κάνει έτσι πλάκες σε φάρσες στους περαστικούς. Αυτή τη φορά ξεκίνησε με να κάνει φάρσες στους περαστικούς. Παρ' όλα αυτά, τον βλέπουμε να δίνει χρήματα σε όσους το έχουν ανάγκη ή και μη. Αλλά είναι πολύ ωραία η δράση, το δείτε και είναι πολύ ωραίος ο τρόπος που δίνει τα χρήματα. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει η φιλοζωική από αυτό το βίντεο, γιατί είμαστε σε εκπομπή για ζώα. Δεν είναι ένα βίντεο που απλά το είδα και μου ήρθε στο μυαλό και το έφαλα. Στο τέλος δίνει 10.000 ευρώ σε φιλοζωική, σε καταφύγιο ζώων, και είναι πολύ ωραία η κίνησή του. Και είναι πάρα πολύ ωραία πραγματικά, μπορεί να συγκινηθείτε κιόλας. Η αντίδραση της γυναίκας που έχει τη φιλοζωική νομίζω αξίζει να το παρακολουθήσετε. Και μπράβο. Πάμε. Αυτά από μένα λοιπόν. Καλό βράδυ να πούμε. Καλό βράδυ, θα τα πούμε την άλλη Τετάρτη. Πρώτα ο Θεός. Έτσι, αν μου αφήσετε χρόνο. Πάμε να δούμε το ωραίο βίντεο που μας ετοιμάζει η Αναστασία. Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner du fric. Il y a 500 euros. C'est une blague? Non, non, pour une fois c'est pas une blague. Exceptionnellement, j'ai accepté de faire une publicité pour une application de loto en ligne. Et j'ai bien réfléchi et je me suis dit que finalement, ben, tout l'argent qu'on me donnait pour faire ça, je pouvais vous le remettre. Attention, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Très bien. Ça va? Ça va. Oh, vous êtes Rémi Gaillard. Ouais, c'est ça, tu connais? Ouais, j'adore tes vidéos, c'est super. Voilà, il y a 500 euros, c'est pour vous. Ah bon? Passez une bonne journée, au revoir. C'est quoi ton prénom? Nicolas. Et lui? Benji. D'accord. Bonjour. Tiens, il y a 500 euros, passe une bonne journée. Tiens, c'est pour tous les deux. Allez, merci. Wow. T'es encore là, toi? Eh oui. Tiens, 500 de plus. J'hallucine vraiment. Allez, passe une bonne journée. Ciao. Ciao. Merci. Tu fais quoi? Je regarde les bijoux. Tenez, c'est pour vous, il y a 500 balles. Merci, merci beaucoup, cher. Merci infiniment. Il y a 500 euros, tu fais ce que tu veux. Passe une bonne journée. Ciao.
Rémi Gaillard ? Ouais. Bah je vous connais moi. Ben voilà. Impeccable Rémi Gaillard. Impeccable. On vous signe alors. On vous signe alors, y'a pas de soucis. Voilà pour les gars, bah, c'est gentil. Merci beaucoup. C'est ici le centre de raquette nationale ou pas? Ouh, on ne sait pas, déjà qu'on a eu du mal à trouver les impôts. Vous venez de vous faire raqueter? Non, pas raqueter, non, non. Mais non, c'est en projet. Un endroit où les gens se font sodomiser? Je sais pas. Non? C'est pas ici? C'est les impôts, là. Ah, c'est les impôts? Alors c'est un peu ça. Il y a 500 euros, c'est pour vous. Par contre, vous ne les déclarez pas, d'accord? Il y a 500 euros, c'est pour vous. Ah non, non, moi. Ne vous inquiétez pas. Non, non, merci, vous êtes gentil. Vous êtes sûr? Merci, vraiment. Merci, en tout cas. Bonne journée, au revoir. Oui, mais ils viennent d'où? Je vous les donne. Par contre, vous ne les déclarez pas, c'est tout. Passez une bonne journée. Au revoir. Il y a 500 euros, passez une bonne journée. Bonjour, madame. Excusez-moi, j'ai perdu pas mal d'argent et je crois que je vous ai vu les ramasser, c'est vous? Oui, c'est moi. Bon, on va dire que j'ai rien vu, d'accord? Passez une bonne journée. Je viens d'arriver à la SPA, la société protectrice des animaux de Montpellier, parce que j'ai une surprise pour la directrice. Souris, t'es filmé, il y a 10 000 euros. Enfin, on s'en fout de la directrice. J'ai surtout une surprise pour les animaux dont je suis le parrain. Non, mais c'est une plaisanterie, Rémi. Enfin oui, c'est une plaisanterie parce que c'est un chèque en carton, mais t'inquiète pas, je vais t'en faire un vrai, c'est pour qu'on comprenne. Cinq chiffres et deux signes du zodiaque. Télécharge dès maintenant la puissance.